Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζω. Πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου του Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την τιμητική πρόσκληση να είμαι για μια ακόμα φορά μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω για την προσωπική παρουσία σας στον καθένα ξεχωριστά. Ο χρόνος στα αστικά κέντρα έχει πολλαπλή αξία. Ως εκ τούτου το ότι θα διαθέσει κάποιος, έτσι θα έχει την τιμή να τιμήσει τον ομιλητή να τον ακούσει, είναι για μένα αφορμή χαράς και στοιχειώδος εκφραζόμενος να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσία σας. Το θέμα μου εμένα σήμερα είναι όψεις του αποκρυφισμού. Είχα ένα δίλημα να μείνουμε σε ένα θέμα το οποίο θα κούραζε, επειδή έχει πάρα πολλές πλευρές, σκέφτηκα να μην μείνουμε σε ένα θέμα, να παρουσιάσουμε κάποιες όψεις του σύγχρονου αποκρυφισμού, λαμβάνοντας αφορμή όχι μόνο από τη θεωρητική του θεμελίωση, αλλά και από το τι διαφημίζεται συνήθως σε περιοδικά, στα κοσμικά περιοδικά ή στην τηλεόραση. Ή κατά το κοινό λεγόμενο είναι θέματα, που είναι θέματα της καθημερινότητας και ενώ έχουν αποκρυφιστική χρειά και θεμελίωση, δυστυχώς παρασύρουν πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο αποκρυφισμός, όπως το έχει αναδείξει άριστα ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, είναι μία ακόμα δόλια μεθόδευση του όφεως, είναι μία ακόμα συγκεκαλυμμένη πρόταση, επανάληψη της ίδιας εκείνης αρχαίγονης πειρασμικής προσβολής του «έσεσθε ως Θεοί». Δεν υπάρχει προσωπικός Θεός, Θεός είσαι εσύ, μπορείς να γίνεις Θεός, έτσι, και να αναδείξεις τις υποτιθέμενες κρυφές εσωτερικές δυνάμεις που έχεις μέσα σου ή να γίνεις διαχειριστός κάποιων περίεργων ή σκοτεινών δυνάμεων ως άτομο. Στο βασικό και θεόπνευστο βιβλίο της Γενέσεως καταγράφεται η πεμπτουσία της αρχαίγονης διαβολικής προτροπής που έχει ως τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια του παραδείσου και όλες τις άλλες συνέπειες του προποταρικού αμαρτήματος. Η πεμπτουσία της πειρασμικής προσβολής συνοψίζεται στην υπόσχεση του διαβόλου ότι η περιφρόνηση της εντολής του Θεού και η αυτονόμηση από την κοινωνία μαζί του θα καταστήσει τους πρωτόπλαστους θεούς. «Έσεσθε ως Θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών». Η δόλια υπόσχεση ισοθεΐας που υποκαθιστούσε το Θεό επαναλαμβάνεται και στις μέρες μας με διαφορετικό τρόπο, με τον ίδιο όμως στόχο και τις ίδιες συνέπειες. Παραμένει εξίσου ύπουλη, επικίνδυνη και δελεαστική, προερχόμενη πάντα από την ίδια θανατηφόρα πηγή. Η σύγχρονη εκδοχή της συνίσταται στις προσπάθειες διαφόρων χώρων αρχικά να σμικρύνουν ή να καταργήσουν τη μοναδικότητα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, ενώ ταυτοχρόνως προσπαθούν να υποβαθμίσουν ή να σχετικοποιήσουν ή και να αγνοήσουν, όπως κάνει ο αποκρυφισμός, το μυστήριο της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και ως μοναδικού χώρου σωτηρίας. Στα πλαίσια αυτά, κάθε τοποθέτηση που δεν δέχεται να ισοπεδώσει το πάνσεπτο πρόσωπο του Θεανθρώπου ή να σμικρύνει ή να εξισώσει το μυστήριο της Εκκλησίας και να το θεωρήσει ως ισότιμο μέγεθος με την οποιαδήποτε πίστη, στιγματίζεται ως φανατισμός, ως μυσαλλοδοξία, ως παροχημένη δικαστική αντίληψη, μη συμβατή με τις σύγχρονες αντιλήψεις. Βλέπουμε σε μικρά κανάλια της Αττικής εκπροσώπους του αποκρυφισμού, όπου υπάρξει κάποιος αντίλογος ή υπάρξει κριτική, η εύκολη λύση είναι είστε μυσαλλόδοξοι, είστε φανατικός, εκφράζει το μεσαίωνα, έτσι,
όχι η απάντηση, η απόπειρα να ακυρώσουμε τον άνθρωπο που έχει διαφορετική γνώμη μέσα από ταμπέλες, μέσα από συνθήματα. Απέναντι στη μοναδικότητα του Ευαγγελίου του Χριστού, η πλέον αντιευαγγελική και αντιχριστιανική εκδοχή του είναι η αποκρυφιστική, που προτάσει το έστεσθε ως θεοί με ποικίλους τρόπους και μεθοδευμένες ενέργειες διαφόρων εκπροσώπων της. Απέναντι στο ευαγγελικό ήθος αντιτάσσει ένα διαφορετικό φρόνημα και ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Ένα φρόνημα που αγιογραφικώς αξιολογούμενο αποτελεί σύνθεση διανοημάτων ανθρώπων πονηρών και γοήτων, η όρνη του Αποστόλου Παύλου, στοιχείων του κόσμου και ενής απάτης, διδασκαλίες δαιμονίων, γραώδεις μύθους και ψευδόνυμο γνώση. Αυτά δεν είναι όροι κάποιου, χαρακτηρισμοί κάποιου κληρικού, είναι θέσεις και απόψεις του Αποστόλου Παύλου. Και φυσικά δεν ήταν ούτε κάποιος εκπρόσωπος του Μεσαίωνα, γιατί έχει έπεται ο Μεσαίωνας, ούτε κάποιος μυσαλόδοξος. Ως Απόστολος, ως εκπρόσωπος και εκφραστής της Ευαγγελικής αλήθειας, περιγράφει τα πράγματα με έναν φοβερό ρεαλισμό. Ως προς τον τρόπο ζωής, η σύγχρονη αντιευαγγελική εκδοχή του «Έσαι ως Θεή» δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο παρά προτροπή στους σύγχρονους χριστιανούς να ακολουθήσουν αυτά που αρνήθηκαν κατά την απόταξη στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Να το δούμε απλά. Αποτασσόμασε το σατανά και όλα τα έργα του. Η κατεξοχήν μορφή αποκρυφισμού, η πια διαδεδομένη, ξέρουμε όλοι, είναι η λεγόμενη αστρολογία. Τι μας λέει? Ακυρώνουμε, δεν πιστεύουμε, δεν αποδεχόμαστε την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Η ζωή σου υποτίθεται καθορίζεται από αστρικές επιδράσεις ή από το πότε γεννήθηκες και ούτω καθεξής. Άρα, αν εγώ λοιπόν αποδεχθώ την αστρολογία, την βάλω στη ζωή μου, τι έχω ακυρώσει? Επιστρέφω σε αυτά που στο βάπτισμά μου αρνήθηκα. Έτσι. Γιατί εμέσως ακυρώνει το πρόσωπο και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η σύγχρονη εκδοχή της αρχαίγονης πειρασμικής προσβολής «Έσαστε ως Θεοί» αποτελεί προτροπή του όφελος για μια εκ νέου υπαρξιακή αυτονόμηση του ανθρώπου και αγνόηση του τριαδικού Θεού, υποσχόμενος αυτή τη φορά νέους δρόμους αυτολύτρωσης. Δεν έχουμε ανάγκη το Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, λυτρωνόμαστε μόνοι μας, και ισοθεΐας, που έχουν το κατάλληλο για την εκάστοτε περίπτωση προσωπείου. Με αυτά τα λίγα τα εισαγωγικά, ας δούμε ορισμένες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις του σύγχρονου αποκρυφισμού από αυτόν που διαδίδεται στα περιοδικά ποικίλης ύλης και υπάρχουν διαφημίσεις στα κανάλια τα τηλεοπτικά. Η πρώτη όψη αποκρυφισμού είναι οι λεγόμενες κάρτες ταρό. Υπήρχε και περιοδικό κοσμικό που τις πρόσφερε σαν δώρο, σαν δέλεα, για να αγοράσουν το περιοδικό, και αγοράζει το περιοδικό, θα έχεις μαζί σου σαν δώρο κάρτες ταρό. Τι είναι οι κάρτες ταρό που αποτελούν έκφραση αποκρυφισμού? Πρόκειται για 78 παιγνιόχαρτα, κάρτες παιχνιδιού δηλαδή, η προέλευση των οποίων είναι εξαιρετικά συγκεχημένη και χάνεται πίσω στους αιώνες. Κάποιοι, από το χώρο του αποκρυφισμού πάντα, ανάγουν την προέλευσή τους στην αρχαία Αίγυπτο, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι οι κάρτες ταρό εμφανίζονται στην Ευρώπη το 14ο αιώνα και ιδιαίτερως στην Ιταλία. Σήμερα οι κάρτες ταρό θεωρούνται μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές χαρτομαντίας. Έχουμε πολλά είδη μαντίας. Η πλέον δεδομένη μορφή χαρτομαντίας είναι οι κάρτες ταρό, υποτίθεται για την πρόγνωση του μέλλοντος. Όμως πέρα από αυτή τη διαδεδομένη παράμετρο, οι κάρτες ταρό έχουν και μια μακρά προϊστορία και σχέση με τον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο. Σύμφωνα με θεωρητικούς εκφραστές και οπαδούς του αποκρυφιστικού χώρου, και οι δύο μεγάλες κλίδες των καρτών που ονομάζεται Μεγάλη Αρκάνα και οι 56 ελάσσονες που είναι γνωστοί ως Μικρή Αρκάνα,
υποδιαιρούνται περαιτέρω και επιπλέον συσχετίζονται με άλλους αποκρυφιστικούς χώρους, ενώ για άλλους υπάρχουν ερμητικές ή και καμπαλιστικές αναγωγές και σχετισμοί. Κάθε μια από τις κάρτες ταρό έχει τον δικό της ειδικό τίτλο και αριθμό και παρουσιάζεται με πολλές μορφές και διαφορετικές σημασίες στους διάφορους αποκρυφιστικούς χώρους. Πώς παρουσιάζονται οι κάρτες ταρό στα έντυπα και στα μη ε? Πρώτον, τις παρουσιάζουν αυτοί που τις διαφημίζουν ως μέσα μαντικής πρόγνωσης. Δεύτερον, ως μυητικά μέσα. Και τρίτον, αυτό πιο συνεσκιασμένα και λιγότερο, όχι ευρύτερα, ως μορφή μαγείας. Η άμεση συνάφεια των εν λόγω καρτών με τον αποκρυφισμό περιγράφεται σε διάφορα βιβλία, έργα αναφοράς του αποκρυφιστικού χώρου. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στην Εγκυκλοπαίδεια Εσωτερισμού και Αποκρύφου Γνώσεως του Γράβιγκερ, ένας επιφανής εκπρόσωπος του ελληνικού αποκρυφισμού. Λέει ο Γράβιγκερ, τέκτονας 303 βαθμού και επιφανής εκπρόσωπος του ελληνικού αποκρυφισμού. Υπό των αποκρυφιστών το ταρό θεωρείται ως η βάση της προφορικής διδασκαλίας της μαγείας. Έχονται οι ίδιοι άνθρωποι από τον αποκρυφιστικό χώρο και μας αποκαλύπτουν τι είναι στη βάση οι κάρτες ταρό. Στα ΜΜΕ έχουν μια πιο light, πιο εξευγενισμένη, χωρίς να παρουσιάζεται αυτή η πιο ακραία έτσι, πραγματικότητα. Ουσιαστική παρουσία του αποκρυφιστικού στοιχείου στην σε λόγω κάρτες μαρτυρείται και σε ειδικό εγχειρίδιο του χώρου, όπου αναφερόμενο στα ταρό επισημαίνει. Ανοίγω τα εισαγωγικά, το απόσπασμα είναι από το εγχειρίδιο του αποκρυφιστικό. Σύμφωνα με τη θεωρία του αποκρυφισμού, όχι της επιστήμης, του αποκρυφισμού, το ομολογούν ήδη. Έχουν φιγούρες, εννοείται κάρτες, από τα μυστικά κλειδιά του ιερού μαγικού βιβλίου. Αλλού η λέξη ταρότ σημαίνει σολομονική. Άλλος εκπρόσωπος από τον αποκρυφιστικό χώρο αναφερόμενος σε αυτές τις χαρακτηρίζει, προσέξτε το, ως μία από τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις του ανθρώπινου γένους. Αν είναι δυνατόν, δεν έχει η επιστήμη, ας πούμε, ιατρική σημαντική ανακάλυψη του ανθρωπίνου γένους ή τεχνολογική πρόοδος. Αυτός ο δυστυχής μας λέει ότι το ότι υπάρχουν οι κάρτες ταρό είναι μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του ανθρωπίνου γένους, που ασκούν πάντα κατά τον ισχυρισμό του μία καταμάχητη γοητεία. Η σχέση των καρτών ταρό με τον αποκρυφισμό, με θετική μάλιστα στάση απέναντι σε λόγω κάρτες, ομολογείται και από το χώρο του τεκτονισμού, από το χώρο της μασονίας. Επισημαίνονται πολύ χαρακτηριστικά σε ένα αντιπροσωπευτικό έργο του ελληνικού μασονικού χώρου σχετικά με τις κάρτες ταρό και τα εξής σημαντικά. Ποιο είναι αυτό το αντιπροσωπευτικό έργο? Είναι η Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής, έκδοση του Άσο Όμηρος, 1951. Γιατί βάζουμε την έκδοση του ΑΣ και όχι κάποιου ιδιώτη? Γιατί από τη στιγμή που εκδόθηκε από τη ΣΟΑΣ έχει μεγαλύτερη και ευρύτερη αποδοχή. Δεν μπορεί να πει κάποιος, ξέρεις, α, αυτό είναι η γνώμη του τάδε τέκτονα, δεν με εκπροσωπεί. Το εκδίδει στο ΑΣ σημαίνει έχει μεγαλύτερη θεσμική αποδοχή και το εκδίδει στο ΑΣ γιατί απηχεί απόψη του χώρου της και όχι προσωπικές απόψεις. Διαβάζουμε σε αυτήν στη μασονική εγκυκλοπαίδεια σχετικά με τις κάρτες ταρό. Είναι πλήρης σημασίας ανεξαρτήτως της πλευράς από την οποία πλησιάζει ο σπουδαστής την αλήθεια ή της ευρίσκεται στα αρχαία μυστήρια και τη δε ο συμβολισμός τον εκφράζει παγκοσμίους ιδέας, αντιπροσωπεύει εν τούτης και ειδικών μέρων της ιεράς επιστήμης, διότι είναι συμβολικό αλφάβητον της αποκρύφου φιλοσοφίας. Είναι, η μαρτυρία είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρες. Πριν 2-3 χρόνια θυμάμαι καλά,
είχαν επιχειρήσει και είχαν βγάλει κάρτες στα ρόκια με μορφές Αγίων, στο οποίο βεβαίως υπήρξε έντονη αντίδραση της Ιεράς Συνόδου όταν το πληροφορήθηκε του Γραφείου Ιερέσεων της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν από την αντίδραση, από την αγορά αυτές οι συγκεκριμένες. Αντικαταστήσαμε τις φιγούρες τις δαιμονικές με πρόσωπα Αγίων, αλλά δηλαδή παίρνω αυτή την κάρτα θα έχεις ελπίδα, παίρνω αυτή την κάρτα θα αποκτήσεις υγεία. Έτσι, ο μηχανισμός παρέμενε ο ίδιος, απλώς χρησιμοποιήθηκαν ιερά πρόσωπα Αγίων αντικαθιστούντας δαιμονικές φιγούρες και σύμβολα που έχουν οι κάρτες. Οι κάρτες ρόλου λοιπόν αποτελούν μία όψη αποκρυφισμού. Μία άλλη διαδεδομένη όψη σύγχρονη, που τη βλέπουμε επίσης στα κανάλια να διαφημίζεται, στις εφημερίδες, στα ένθετα, στα περιοδικά κοσμικής ύλης, είναι η λεγόμενη αριθμολογία. Τι είναι η αριθμολογία? Είναι ένα ακόμα σύστημα μαγείας και μαντικής που παρουσιάζεται πολλές φορές με ένα ψευδοεπιστημονικό προσωπείο. Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του χώρου, εξετάζει τη σχέση των αριθμών προς τα φαινόμενα και παρουσιάζεται ως μέσο πρόγνωσης του μέλλοντος των ανθρώπων, ανάλυσης του χαρακτήρα τους, καθορισμού των διαφόρων γεγονότων, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την ερμηνεία των αριθμών ως μια μορφή πεπρωμένου. Σύμφωνα με τους αποκρυφιστές, οι διάφορες λέξεις, το όνομα, η ημερομηνία, ο τόπος γέννησης εκάστου, συγκροτούν, λέγουν, ένα απόκριφο σύνολο οδηγό που καθορίζει και προσδιορίζει την προσωπικότητα, τα γεγονότα της ζωής και το μέλλον κάθε ανθρώπου. Δεν έχει σχέση η προσωπικότητα, η ζωή μας από την πρόνοια του Θεού ή από την ελευθερία και τη λογική του ανθρώπου ως δώρα του Θεού. Έχει σχέση με το πότε γεννήθηκα, τι άθλημα μου δίνουν αυτή η ημερομηνία της γέννησης και ούτω καθεξής. Στο χώρο της μαντείας η αριθμολογία αυτοπροβάλλεται, δεν είναι, αυτοπροβάλλεται, αυτοδιαφημίζομαι δηλαδή. Υπάρχουν δυστυχείς οι οποίοι τα πιστεύουν. Ως όργανο καθορισμού των ευνοϊκών ημερών και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τις επαγγελματικές πρωτοβουλίες για την επιλογή φίλων ή συζύγων. Φανταστείτε το δράμα τώρα, έτσι, να ξέρω να είμαι εγώ επιχειρηματίας ή οτιδήποτε, και όλα αυτά να έχω ως σύμβουλο την αριθμολογία. Οι θεωρητικοί του χώρου αρέσκονται, έχει σημασία ο όρος αρέσκονται, να θεωρούν πατέρα της αριθμολογίας τον Πυθαγόρα. Στα αρχαία χρόνια χρήσης της αριθμολογίας συναντάμε στους αιρετικούς γνωστικούς, ενώ αργότερα στον Ιουδαϊκό αποκρυφισμό με τη λεγόμενη Γεμάρτια, που είναι ένα από τα τρία καμπαλιστικά συστήματα του χώρου. Πρόκειται για σύστημα αριθμητικού εσωτερισμού και θεωρείται μέθοδος αποκάλυψης εντός εισαγωγικών της μυστικής γνώσης και της σοφίας των λέξεων μέσω αριθμών και των γραμμάτων του αλφαβήτου. Στα νεότερα χρόνια διατηρήθηκε η χρήση της αριθμολογίας ως μέσο μαντικής πρόγνωσης, όμως στα πλαίσια του άκρος αντιχριστιανικού κινήματος της νέας εποχής η πρακτική θα συνδυαστεί με τη σχετική κατά περίπτωση αποκρυφιστική νεοεποχήτικη ορολογία. Έχει τη νέα εποχή, έχει γεννηθεί στον χώρο του αποκρυφισμού, ενσωματώνει στοιχεία, προσλαμβάνει και στοιχεία αποκρυφιστικά. Όχι, τα προσλαμβάνει μεν, αλλά από τη στιγμή που κάνει την πρόληψη ο χώρος των νεοποχητών των αποκρυφιστικών στοιχείων, τους βάζουν μία άλλη επένδυση κατάλληλη με το λεκτικό το νεότερο του χώρου. Άρα, στον χώρο της νέας εποχής, η αριθμολογία ως αποκρυφιστική πρακτική θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε δονήσεις, έναν όρο θεμελιώδη του αποκρυφισμού, που αποτελούν ενεργειακά μοντέλα και περιγραφή καρμικών γεγονότων. Το προσλαμβάνουμε, το ενσωματώνουμε, τον δίνουμε με τη φρασιολογία και έτσι, ενώ είναι κάρβουνο, εμείς το παρουσιάζουμε στους νεοποχείς, παρουσιάζουν σαν δήθεν, σαν χρυσάφι.
Ιδιαιτέρως πρέπει να επισημάνουμε και το γεγονός ότι οι οπαδοί του εν λόγω αποκρυφιστικού χώρου, της αριθμολογίας δηλαδή, δεν διστάζουν να επικαλούνται και χωρία της Αγίας Γραφής και γεγονότα της Αγίας Γραφής, όπως λόγου χάρη τη χρήση διαφόρων αρθιμών 3, 7, 12, υποστηρίζοντας ότι εν λόγω μαντική μέθοδος είναι παρούσα στην Αγία Γραφή, και ακούστε τώρα το τερατούργημα, και επειδή η αριθμολογία είναι παρούσα στην Αγία Γραφή για τους αποκρυφιστές, για τους αριθμολόγους, αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της αξιοπιστίας της. Η Αγία Γραφή είναι αξιόπιστη κατά αυτούς, γιατί ενσωματώνει εμπερικλή και αριθμολογία, δηλαδή αποκρυφιστικές πρακτικές. Μια τρίτη διαδεδομένη όψη σύγχρονη αποκρυφιστική, εκτός από τις κάρτες τα ρόκ και την αριθμολογία, είναι τα λεγόμενα, τα ξέρουμε όλοι μας, τα λεγόμενα φυλαχτά. Τι είναι τα φυλαχτά? Είναι μια πανάρχια πρακτική που την χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι λαοί σε πλήθος παγανιστικών λατριών και σε χώρους ως μέσα προστασίας, ως μέσα υποτιθέμενου ελέγχου των πνευμάτων ή και αυτών των φυσικών δυνάμεων. Στην αρχαία έκ του λόγου χάρη το πλέον διαδεδομένο φυλακτό ήταν το λεγόμενο μάτι του όρου. Ενώ στην αρχαία Ελλάδα ήταν γνωστά τα φυλακτά ως περιάματα και ή ως περίαπτα. Τα φυλακτά όμως είναι σήμερα παρόντα και στον αποκρυφιστικό χώρο και διαφημίζονται με πολλές μορφές. Υπάρχουν μαγαζιά και μάλιστα και σοβαρά, έτσι τουλάχιστον φαίνονται. Διαφημίζονται, προβάλλονται και πολλούνται ως αντικείμενα που εμπεριέχουν μαγικές δυνάμεις, οι οποίες προφυλάσσουν δήθεν αυτές οι μαγικές δυνάμεις όποιον έχει αυτά τα φυλακτά από αρρώστιες, από βάσκανο μάτι, από εμπόδια κάθε είδους, από μαγεία και από κάθε μορφή κακοδαιμονίας. Αυτό είναι το marketing, έτσι το πουλάμε, έχει αυτά τα γνωρίσματα, ας πούμε, αυτό το φυλακτό. Άλλοτε προωθούνται ως μέσα τύχης, επιτυχίας, απόκτησης πλούτου, γονιμότητας και άλλα πολλά. Το πρόβλημα μάλιστα γίνεται πιο σύνθετο και μεγαλύτερο όταν τέτοιου είδους πεποιθήσεις τις συνδυάσουμε με προκαταλήψεις και δυσιδαιμονίες, που επίσης είναι παρούσες και βασανίζουν πλήθος ανθρώπων που τις πιστεύουν. Στον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο διαφημίζονται φυλακτά από διάφορα υλικά σε πολλά και ποικίλα σχήματα, μεγέθη και χρώματα. Φορούνται συνήθως στο λαιμό ή στο χέρι. Άλλοτε προτείνουν αυτοί που τα πολλούν να τοποθετηθούν σε διάκριτο σημείο στα σπίτια, στα δωμάτια, αλλά και στους επαγγελματικούς χώρους. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο το γεγονός ότι αποκρυφιστικά σύμβολα, όπως ο λεγόμενος Αιγυπτιακός σταυρός, είναι αυτός που από πάνω έχει σαν κύκλο και αμέσως κάτω έχει, δεν είναι ο κλασικός σταυρός, έτσι, παρουσιάζεται ως εξαιρετικό φυλακτό σύμβολο δύναμης και προστασίας. Είχαμε φτάσει στο φαινόμενο αυτό το αποκρυφιστικό σύμβολο να το έχουν βάλει και σε μαρτυρικά βαπτίσεων κάποιοι άνθρωποι που φτιάχνουν μαρτυρικά. Έτσι. Αντί για τον Τίμιο Σταυρό, να έχουν τον Αιγυπτιακό Σταυρό που είναι σύμβολο αποκρυφιστικό. Και φυσικά, πού να ξέρει ο ακατήχητος ο άνθρωπος ή ο νονός ο άσχετος ότι αυτό δεν είναι Τίμιο Σταυρός, ούτε καν παραλλαγή. Μια επιπλέον κατηγορία φυλακτών, έτσι, τέτοιων φυλακτών στον αποκρυφιστικό χώρο περιέχουν, τι άλλο, περιέχουν επιγραφές και εξόρκια φράσεις θρησκευτικού περιεχομένου λόγου χάρη. Ονόματα αγγέλων, συνήθως λαμβανόμενα από αποκρυφιστικές πηγές, σύμβολα, φιγούρες ή σχέδια. Γιατί όλα αυτά? Αυτά, λένε, είναι μέσα άμυνας και προστασίας από αρνητική ενέργεια. Κοιτάξτε αυτές οι κλομπλές, τις αχλές τις μεριανές, λέει, πω πω τι κακός είναι, έχει αρνητική ενέργεια αυτός.
και έρχεται ο άλλος, σου λέει: έχει αρνητική ενέργεια, όχι, πάρε αυτό το κολοκύθι, πάρε αυτό το φυλακτό και αυτό θα σε προφυλάξει για αρνητική ενέργεια, την υποτιθέμενη που έχει ο άλλος. Πώς είναι δοχεία, συγκοινωνούνται όλες αυτές οι πραγματικότητες. Τα φυλακτά στον χώρο του αποκρισμού είναι παρόντα επίσης και στον πλέον σκληρό πυρήνα του, σε τελετές δηλαδή μαγείας, ως μέσα υποτίθεται προφύλαξη του μάγου από μη ελεγχόμενες ενέργειες των πνευμάτων που επικαλείται. Στους νεοποχήτικους χώρους θα συναντήσουμε επίσης την παρουσία και τη χρήση φυλακτών. Εδώ η διαφήμισή τους και η ερμηνεία του τρόπου λειτουργίας τους έχει νεοεποχήτικη λεκτική επένδυση, λόγου χάρη ότι τα φυλακτά είναι ενεργειακά μέσα προστασίας, είναι ενεργειακή αγωγή, συσσωρευτές θετικής ενέργειας, όργανα προστασίας μέσων δονήσεων που εκπέμπουν ή συντονισμών. Απέναντι βέβαια σε αυτή την αποκρυφιστική, ζωφερή και θλιβερή πραγματικότητα υπάρχει η χριστιανική πραγματικότητα. Η αποκρυφιστική περιφυλακτών αντίληψη σε συνδυασμό με τις δυσιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις ανήκουν σε αυτά που σύν της άλλης ο πιστός τα αρνήθηκε και τα αποτάχθηκε ως έργα και λατρεία του διαβόλου την ιερή στιγμή του Αγίου Βαπτισματός του. Ο χριστιανός γεύεται όχι το φόβο, την εξάρτηση και την ανάγκη προστασίας μέσα από τέτοια πράγματα. Τι γεύεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας? Τον πλούτο και την ευλογία της ελευθερίας που ο Χριστός του δώρησε. Στη συνάφεια αυτή μπορούμε να αντιληφθούμε και την χριστιανική κριτική κατά του φαινομένου ήδη από τα αρχαία χρόνια, όπως αυτή καταγράφεται σε απόσπασμα που αποδίδεται στο Μέγα Αθανάσιο. Επισημαίνει σχετικά ο Ιερός Πατέρας και τα γάρ περίεπτα, αρχαία ονομασία των φυλακτών περίεπτα, και γοητείε μάτια βοηθήματα υπάρχουση. Είδε τι σε αυτή σκέχρεται, αυτά είναι βοηθήματα που είναι μάτια, δεν προσθέτουν καμία βοήθεια. Είδε τι σε αυτή σκέχρεται, αν κάποιος χρησιμοποιεί αυτά, γυναισκέτου τούτο σαφώς, ας το γνωρίζεις πολύ καλά, να γνωρίζεις με σαφήνεια, ότι αυτόν επίησε αντί πιστού άπιστον, αλλά υπάρχει κάποιος χριστιανός και χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους φυλαχτά, το πρώτο πράγμα καθιστά τον εαυτό του αντί για πιστό, τον κάνει άπιστο. Αντί χριστιανού εθνικό, δεν έχει σχέση, τον ξαναγυρίζει πάλι στην αρχαία ιδωλατρία. Αντί δε συνετού, ασύνετον. Στερείται κοινή λογική. Αντί δε λογικού, αλόγιστον. Βλέπουμε λοιπόν μέσα στην Θάνασο θίγει δύο πραγματικότητες. Θίγει ότι είναι αφενός με την προέλευση του, δεν έχει σχέση το φυλακτό με τη χριστιανική πίστη. Και αφετέρου ότι αυτή η λογική των φυλακτών, όπως κυκλοφορούσε τότε, κυκλοφορεί και σήμερα, ακυρώνει την ανθρώπινη υπόσταση ως ελόγου όντως. Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο χριστιανός, στοιχειωδός σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν θα πάει να πάρει φράσεις, επιγραφές, ματζούνια, δεν ξέρω, χάντρες, κομπολόγια, ό,τι κυκλοφορεί, σχέδια, δήθεν για να τον προφυλάξει από δονήσεις ή από αρνητική ενέργεια ή από όλα αυτά, ή για να έχει γονιμότητα και ό,τι άλλο κυκλοφορεί. Σε αντίθεση επιπλέον, με τον αποκρυφιστικό συφυρμό περί φυλακτών, ο χριστιανός έχει ως όπλο ακατάλληλο τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Μόνο αυτό είναι το φυλακτό μας. Ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνοψίζοντας τη διαχρονική πίστη της Εκκλησίας, μας υπενθυμίζει με την αξεπέραστη θεολογική του ακρίβεια σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό. Ούτως, θηρεός και όπλων και τρόπεων κατά του διαβόλου, ο Τίμιος Σταυρός. Ούτως φραγής, ή να μην θίγει μόνο ολοθρεύων ως φυσίνη γραφή. Ούτως των κειμένων ανάστασης, των εστώτων στήριγμα, ασθενών βακτηρία, ποιμενωμένων ράβδος, επιστρεφόντων χειραγωγία, προκοπτόντων τελείωσης, ψυχής σωτηρίας και σώματος, πάντων κακών αποτρόπιων, πάντων αγαθών πρόξινος, αμαρτίες ανέρεσης, φυτών αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου. Αυτό είναι το όπλο μας. Αυτό δεν ζούμε? Αυτό δεν θα ζήσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα? Είναι ζωή νέχωση και περισσόν νέχωση. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, λέει, ώστε τον Υιό του έδωκε να σταυρωθεί. Είναι έκφραση αγάπης.
Γι' αυτό γευόμεθα την καταξιών ελευθερία και όχι ούτε την προκατάληψη, ούτε τη δαισιδαιμονία, ούτε τη σκλαβιά που έτσι οι ποικίλες αποκρυφιστικές έτσι, πρακτικές προσφέρουν στον άνθρωπο. Να αφήσουμε τα φυλακτά, να πάμε λίγο σε κάτι πιο σύνθετο. Μπορεί να σας κουράζει λίγο, αλλά αυτά κυκλοφορούν στο εμπόριο, εντός εισαγωγικών. Μία άλλη αποκρυφιστική όψη και πρακτική που διαφημίζεται είναι η λεγόμενη ενεργειακή τόπη. Με αφορμή τα ανορθολογικού χαρακτήρα νεοποχήτικης και αποκρυφιστικής προέλευσης σενάρια, θυμόμαστε όλοι οι παλαιότερα για το τέλος του κόσμου του Δεκέμβριου του 2012, τι πανικός υπήρχε. Από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβλήθηκαν έντονα κάποιοι τόποι που παρουσιάζονταν ως χώροι προστασίας, δηλαδή σύμφωνα με αυτές τις ανοησίες που ακουγόγαμε για το τέλος του 12, θα καταστρεφόταν όλη η γη εκτός από κάποιους συγκεκριμένους τόπους που ήταν χώροι προστασίας. Και γιατί ήταν χώροι προστασίας, απαντούσαν αυτοί, γιατί αυτοί οι τόποι είναι ενεργειακοί τόποι ή σημεία, είναι δική τους ορολογία. Η χρήση αυτή της ορολογίας μας υπενθυμίζει το γεγονός ότι αποτελεί βασική πρακτική των εκπροσώπων της νέας εποχής να χρησιμοποιούν αδιακρίτως μαζί με τους θρησκευτικούς και τους αποκρυφιστικούς όρους και μια επιστημονική ορολογία με μια όμως διαφορετικού είδους νοηματοδότηση των διαφόρων επιστημονικών όρων. Να το πούμε απλά. Σε όλα τα μη και τα πλάτη της γης, τα παιδιά από το γυμνάσιο και από το δημοτικό, όταν κάνουν φυσική, μαθαίνουν τον όρος ενέργεια, μετράται με τζάουλ π.χ. Έτσι. Όταν έρχονται οι εκπρόσωποι της και λένε για ενέργεια, κάνουμε χρήση ενός όρου, που έχει και θεολογικό και έχει, φυσικό, έχει και επιστημονικό περιεχόμενο. Δεν μιλούν βέβαια ότι για φυσικό φαινόμενο το μετράμε με τζάουλ. Λέει ενεργειακό τόπο, δεν σημαίνει ότι είναι τόπο που έχει ενέργεια που να μετρηθεί ad hoc επιστημονικά με μονάδε μέτρηση ενέργεια. Άρα αυτό είναι ένα επιστημονικό φανέ, ένα ψεύδο επιστημονικό προσωπείο, το οποίο το έχουν οι νεοποχητικοί και οι αποκρυφιστικοί χώροι για να είναι πιο εύκολα, για να γίνεται πιο εύκολα αποδεκτό από ανθρώπου που έχουν έτσι κάποιε γνώσει. Ενεργειακή τόπη αντίθετα από το επιστημονικό δεδομένο ή σημεία στον χώρο του αποκρυφισμού και της νέας εποχής είναι περιοχές και τόποι που υποτίθεται ότι έχουν μαγικές ή μυστηριώδεις ή υπερφυσικές δυνάμεις που εκπέμπουν θετική ενέργεια. Άλλος όρος. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή είναι τόποι παρουσίας πνευμάτων της φύσης. Ποια είναι αυτά τα πνεύματα της φύσης? Τα πνεύματα της φύσης έχουν αρχαία παγανιστική λαή. Έχει η αφρικανική θρησκευτικότητα ως ανορθολογικής μορφής θρησκευτικότητα. Έχουν οι μύθοι του Μεσαίωνα, οι μάγες, οι νεράιδες, οι ιστορίες τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχει ούτε επιστημονικοποιημένο ούτε πνευματικά χριστιανικά. Σύμφωνα με την πρώτη νεοποχήτικη εκδοχή, η ενεργειακή προστασία είναι υπαρκτή μεν, μυστηριώδης δε, προερχόμενη από την παγκόσμια ζωτική συμπαντική ενέργεια. Εδώ κάνουμε σύνδεση, άλμα τώρα. Φεύγουμε από την αρχή Ελλάδα και πάμε στο χώρο της Άπος Ανατολής. Ρε, κι, που περικλείεται στη φύση. Κατά τη δεύτερη εκδοχή, η προστασία πρόκειται από τη δύναμη των πνευμάτων που υπάρχουν πάλι στους υποτιθέμενων πνευμάτων που υπάρχουν στους διάφορους τόπους. Βουνά, ιερών άλλων θρησκειών, συγκεκριμένοι τόποι, ακόμα και ναοί αρχαίων ιδωλατρικών θρησκειών, σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη της γης κατά τους θειασότες του αποκρυφιστικού θεωρήματος των ενεργειακών τόπων αποτελούν τέτοιους τόπους και γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι που γνώριζαν την ενεργειακή τόπη τους είχαν επιλέξει ας πούμε σαν χώρους λατρείας. Γιατί επιλέξαμε τους Δελφούς και δεν πήγαμε στην Αύπαχτο, ξέρω εγώ? Γιατί ξέραν οι αρχαίοι προγονείς μας, υποτίθεται κατά αυτούς, η Δελφή είναι ενεργειακός τόπος, δεν είναι Ναύπακτος. Δεν είναι η Κόνιτσα, ξέρω εγώ. Είναι δίπλα η Δοδόνη. Παραδείγματος. Χάρη. Για όλα αυτά τα ενεργειακά σημεία ή αντικείμενα, η μυθολογία, λέω μυθολογία γιατί δεν έχει σχέση με πραγματικότητα,
της νέας εποχής υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε σχέση ή επαφή μαζί τους προκαλεί άμεσα σύνθετα συναισθήματα δέους φόβου και μυστηρίου. Η επιχειρηματολογία του ιδίου χώρου επεκτείνεται περαιτέρω, διατυπώντας θέσεις ότι οι λεγόμενοι ενεργειακοί τόποι γίνονται αφορμή για την απόκτηση, αυτό έχει σημασία να το προσέξουμε, διαφόρων μυστικιστικών εμπειριών. Η λέξη εμπειρία στον σύγχρονο δυτικό άνθρωπο είναι όρος κλειδί. Κλειδί. Στον κουρασμένο, στον ορθολογιστή, στον στεγνωμένο πνευματικά, στον άνθρωπο που δουλεύει σαν μηχανή άνθρωπο της Δύσης, η λέξη πνευματική εμπειρία έτσι είναι μια λέξη που τον θέλει. Και έρχονται αυτοί οι τύποι και του λέει: ξέρεις, σε αυτόν τον ενεργειακό τόπο, μέσα από μια α ή β διαδικασία, θα έχεις και μια μυστικού τύπου, έτσι, ανορθολογικού δηλαδή, τύπου εμπειρία. Μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές μυστικιστικών εμπειριών σε τέτοιους τόπους είναι η αίσθηση παρουσίας μιας εμπειρίας φωτός και διάφορα ανεξήγητα φωτεινά φαινόμενα. Αν αξιολογήσουμε τώρα από σύντομα, από χριστιανικής πλευράς τους νεοεποχήτικους ισχυρισμούς περί ενεργειακών τόπων, χωρίς δυσκολία διαπιστώνουμε ότι είμαστε μπροστά σε μια αποκρυφιστική προσέγγιση που μπορεί να εντυπωσιάζει τους αδαείς ή τους μπερδεμένους πνευματικά ανθρώπους ή τους δυσιδαίμονες, αλλά δεν μπορεί να παραπλανήσει τους χριστιανούς. Η πατερική ασκητική γραμματεία μας έχει πληροφορήσει επαρκώς για την ύπραξη απατηλών δαιμονικής προέλευσης φωτοφανιών. Άρα του λέει, έλα σε αυτό το χώρο, θα έχεις μια εμπειρία φωτός ή κάποια έτσι άλλη, ένα φωτεινό φαινόμενο που θα εμφανιστεί κτλ. Στους πατέρες δεν είναι κάτι το καινούριο, το έχουν ζήσει στα πλαίσια του πνευματικού αγώνος και λέει ότι αυτές οι λεγόμενες φωτοφάνειες έχουν ξεκάθαρα δαιμονική προέλευση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας εκ των πλέον λαμπρών και απλανών εκφραστών της αγιοπατερικής εκκλησιαστικής δασκαλίας, συνοψίζοντας την εκκλησιαστική δασκαλία κατά τρόπο αψευδή και αδιάβλητο, μας υπενθυμίζει διαχρονικά: «Εμείς δε από τον εφημών εν πείρα γεγονότων ημετέρων πατέρων διδαχθέντες, ούκ απλανείς νομίζομεν τας αισθητάς φωτοφανίας». Από τους πατέρες που ζουν και έχουν εμπειρία πνευματικής ζωής διδαχθήκαμε και γνωρίζουμε ότι αυτές οι αισθητές φωτοφάνειες δεν είναι απλανείς, δεν είναι εκ Θεού, έτσι, αλλά τι είναι, είναι πονηρές, είναι ενέργειες πονηρές. Ούκ απλανείς νομίζομεν τας αισθητάς φωτοφανίας. Επίσης είναι αυτονόητο ότι η χώρα των αρχαίων ιδωλατρικών ναών σε όλη τη γη, που το νεοποχήτικο και αντιχριστιανικό φρόνημά τους παρουσιάζει ως ενεργειακούς τόπους δίθεν προστασίας και για τους χριστιανούς, στο παρελθόν είχαν υπάρξει τι, χώροι λατρείας δαιμόνων. Λέει στον Ψαλμό 95, οι θεοί των εθνών δαιμόνοι. Τότε ήταν χώροι λατρείας. Σήμερα τους κρατάμε μόνο ως ιστορικά πολιτιστικά μνημεία. Ούτε χώρος προστασίας, ούτε χώρος ενεργειακός. Ένα ιστορικό, πολιτιστικό μνημείο. Χαιρόμαστε και τη δημιουργία τους, θαυμάζουμε τους εμπνευστές, τους καλλιτέχνες, αυτούς που το σχεδίασαν, αλλά δεν είναι χώρος της ενεργειακής προστασίας. Τι άλλο βλέπουμε? Στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, τόποι ιεροί και θυσιών από τους διάφορους, προς τους διάφορους ιδωλατρικούς θεούς αποτελούσαν οι λεγόμενοι υψηλοί τόποι. Είναι ένας τέρμινος τέχνικος, ένας τεχνικός όρος στην Παλαιά Διαθήκη, μια πραγματικότητα. Αυτοί οι υψηλοί τόποι βρίσκονταν πάνω σε βουνά και σε λόφους. Σύμφωνα με τις νεοεποχήτικες δοξασίες, οι υψηλοί τόποι που ήταν λατρεία δαιμόνων κατά την Παλαιά Διαθήκη, θεοτήτων παγανιστικών, είναι τι, λένε, ενεργειακοί τόποι. Φανταστείτε, ας πούμε, στην Κάρμινο που λατρευόταν ο Βάλ, μια φρικτή έτσι, χανητική θεότητα, να είναι ενεργειακός τόπος. Σε πολλά σημεία η Αγία Γραφή τους λεγόμενους υψηλούς τόπους, αυτούς που τους θεωρούν ενεργειακούς τόπους οι σύγχρονοι αποκρυφιστές νεοποχήτες, τους περιγράφει ως πραγματικότητα βδελικτή και απορριπταία από το Θεό. Βδελικτή και απορριπταία από το Θεό, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη,
χώροι προστασίας σύμφωνα με τους αποκρυφιστές. Όλα αυτά αποτελούν μια διάψη απόδειξη του γεγονότος ότι η απώλεια της αληθινής θεογνωσίας του μεταπτωτικού ανθρώπου, καθώς λέει ο Μέγας Αθανάσιος σχετικά με όλους τους αρχαίους θεούς, υποτιθέμενους θεούς, υπάτων οι δαίμονες τους ανθρώπους, Θεού τιμή εαυτήν περιτιθέντες. Όταν θα χαθεί η αληθινή θεογνωσία μετά την πτώση του ανθρώπου, όλα τα δαιμονικά, όλες οι αρχαίες παγανιστικές θρησκείες, τι ήτανε, ερχόταν λέει οι δαίμονες και, εξαπατούσαν τους ανθρώπους, οικειοποιούμενοι για αυτούς την τιμή που άνοικε στο Θεό. Υπάτων οι δαίμονες στους ανθρώπους, Θεού τιμήν, την τιμή του Θεού, οι δαίμονες δηλαδή, εαυτής περιτιθένες, οικειοποιούμενοι αυτή την τιμή του Θεού. Στις ημέρες μας, που η εποχήτικη σκοτωδίνη από προσανατολίζει και παρασύρει πλήθος ανθρώπων, όπως έκανε στα αρχαία χρόνια ο γνωστικισμός, νομίζουμε είναι περισσότερο επίκαιρος από άλλες εποχές ο Παύλιος λόγος προς τους συμπατριώτες μας, τους αρχαίους Θεσσαλονικής, μη σας εξαπατήσει κανείς με κανένα τρόπο. Έτσι δεν έγινε το 12, καταστροφή του κόσμου, όλοι καταστρέφονται, θα γλιτώσουμε να πάμε στους ενεργειακούς τόπους. Ο κόσμος δεν καταστράφηκε, τέκοι τόποι δεν υπάρχουν. Επίκαιρος πάντα ο Παύλος, διαχρονικός, όπως όλη η Αγία Γραφή. Μη σας εξαπατήσει κανείς με κανέναν τρόπο. Να αλλάξουμε λίγο θεματολογία. Ένα επίσης διαδεδομένο φαινόμενο αποκρυφιστικό, το οποίο το βλέπουμε σε κοσμικά περιοδικά συνήθως αυτό. Υπάρχουν στήλες που βγαίνουν κάποιες κυρίες εκεί που συμβουλεύουν κάτι, με κάτι τίτλους περίεργους. Είναι το λεγόμενο πνεύμα οδηγός. Πνεύμα οδηγός. Είναι, το πνεύμα οδηγός είναι ένα ακόμα κεφάλαιο του σύγχρονου αποκρυφισμού μέσα από το μανδύα πάντα της νέας εποχής. Αυτό το πνεύμα οδηγός, υπάρχουν και βιβλία, υπάρχουν και εκδόσεις, υπάρχουν και στήλες, κατά περίπτωση συσχετίζεται με τι? Ή με υποτιθέμενες εξωσυμπαντικές οντότητες, ή με αγγέλους, εντός εισαγωγικών αυτό που λέμε αγγέλους, ή με τον ανώτερο εαυτό μας κατά την εποχήτικη εκδοχή του, ή με πνεύματα νεκρών, ή με κάποια άλλη πνευματική οντότητα. Διάβαζα, κάποια κυρία της περιέγραφε ένα φαινόμενο και αυτή η σοφή που της εξηγούσε το φαινόμενο λέει, α, λέει, είσαι πολύ τυχερή. Αυτό λέει που είδες είναι το πνεύμα οδηγός, λέει, της γιαγιάς, που από πολύ αγάπη έχετε αυτό το πνεύμα οδηγός πια να σε καθοδηγεί, και επειδή είναι πνεύμα αγάπης η γιαγιά, σε αγαπούσε, θα πρέπει να κάτσεις να το εμπιστεύεσαι. Δηλαδή την καθοδηγούσε και της έλεγε να εμπιστευτείς μια δαιμονική ενέργεια που παρουσιάζεται ως τέτοιο, και αυτή γνωμάζονταν το πνεύμα της γιαγιάς της. Η Γραφή λέει απόκειται τις ανθρώπες από θανήν μετά τούτο κρίσης. Ούτε η γιαγιά ξαναγυρίζει, ούτε τα πνεύματα επέχονται, έτσι, έχουμε μορφή πνευματισμού μετά. Στο πνεύμα οδηγός λοιπόν παρουσιάζεται έτσι στο χώρο αποκρυφιστικό ως μια πηγή προστασίας, ως πηγή έμπνευσης και πνευματικής καθοδήγησης, που υποτίθεται πάντα καθοδηγεί τους ανθρώπους μέσω μιας ευδιάκριτης εσωτερικής φωνής. Ακούω τη φωνή μέσα, λέει, και μου λέει. Ή μέσω ονείρων, ή μέσω διαλογισμού, ή μέσω οραμάτων. Όλα αυτά είναι έτσι. Στα ίδια πλαίσια, το πνεύμα οδηγός σχετίζεται και με τις λεγόμενες επιθανάτιες εμπειρίες. Άλλο μεγάλο θέμα. Που εκεί παρουσιάζεται ως οδηγός και άλλοτε γίνεται προσπάθεια αυτός το πνεύμα οδηγός στους χώρους αποκρυφιστικούς να ταυτιστεί με την περί του φύλακα αγγέλου διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Στην περίπτωση αυτή συνδυάζεται με το αληθοφανές επιχείρημα ότι η περί του φύλακα αγγέλου εκκλησιαστική διδασκαλία δεν είναι παρά μόνο μία όψη μιας κοινής πανανθρώπινης θρησκευτικής πεποίθησης που πρέπει να γίνει ισότιμα αποδεκτή σε όλες τις μορφές της. Τι λένε αυτοί οι τύποι? Ξέρεις, λέει, δεν μιλάει η Εκκλησία μόνο για φύλακα οδηγό.
Η Εκκλησία λέει τον λέει φίλε κάγκελο που σε προστατεύει. Ο Ισλαμισμός έχει κάτι άλλο. Ο Βουδισμός έχει κάποια άλλη οντότητα. Η Ινδιάνικη θρησκευτικότητα της Αμερικής έχει μια άλλη τέτοιο. Άρα, αυτό που λέτε εσείς οι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι ως φύλακα άγγελο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κοινή θρησκευτική εμπειρία που είναι σε όλους τους χώρους και έχει απλώς διαφορετική ονομασία. Άρα, αν θα έρθει λοιπόν ένα πνεύμα Ινδιάνου που πέθανε για πνεύμα οδηγό δικό μου, είναι κάτι ανάλογο και το αποδεχόμαστε ισότιμα με αυτό που λέει η Εκκλησία για τον Άγιο, με το φύλακα άγγελο. Η λογική. Αυτό λέει. Είναι επανανθρώπινη σχετική πεποίθηση που θα πρέπει να γίνει ισότιμα αποδεκτή σε όλες τις μορφές της. Είναι σαφές ότι και στο ζήτημα του πνεύματος οδηγού βρισκόμαστε μπροστά σε μια αποκρυφιστική πρακτική, έτσι, που έχει υιοθετηθεί από το χώρο της νέας εποχής. Βέβαια, δεν είναι δύσκολο για τον Ορθόδοξο Χριστιανό να αντιληφθεί ότι πρόκειται για μία ακόμα μεθοδία του πονηρού. Η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας διαβεβαιώνουν ότι τα πονηρά πνεύματα, όρος είναι του Αποστόλου Παύλου, μετασχηματίζονται. Δεν αλλάζουν οντολογικά, δεν γίνεται από δαίμονες άγγελοι του Θεού, μορφή παίρνουν δηλαδή, μετασχηματίζονται. Από πονηρά πνεύματα σε αγγέλους φωτός. Και τι κάνουν? Συνήθως απατούν τις αισθήσεις του ανθρώπου. Πολλοί δε περισσότερο προκαλούν σύγχυση για την προέλευση των υποτιθέμενων εμπειριών, ιδιαίτερως σε ανθρώπους που δεν έχουν εκκλησιαστικά κριτήρια να αξιολογήσουν την πηγή των ποικίλων διδαχών που συμβουλεύει ο καθένας και των διαφόρων εμπειριών. Ισχύει, εδώ χρειάζεται να θυμηθούμε λίγο αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική επιστολή του, για την προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν οι χριστιανοί ή να μη τι των αθέσμων πλάνης συναπαχθέντες εκπέστε του Ιδίου στηρικού. Προσέξτε, λέει, μήπως παρασυρθείτε από κάποια πλάνη και εκπέστε και χάσετε το στηριγμά σας που είναι το πρόσωπο του Χριστού, έτσι. Αντικαταστήσουμε το θεμέλιο του, που λέγεται Χριστός με κάποια από αυτές τις οδηγίες περί πνεύματος οδηγού. Να τελειώσω με ένα ακόμα φαινόμενο, το τελευταίο δεν σας κουράσω άλλο. Γιατί είναι στις ημέρες μας διαδεδομένο. Η λεγόμενη αγγελοθεραπεία. Ο πόνος είναι πάντα... Ο πατήρ Κυριακός είναι δασκαλός μου. Και μέσα σε αυτό μου διδάξει, μου λέει από την εμπειρία του ότι ο πόνος είναι πάντα μία κατάσταση υψηλού κινδύνου. Ήρθαν λοιπόν κάποιοι φωστήρες εντός εισαγωγικών. Πώς θα θεραπεύσουμε το πρόβλημα του πόνου? Μέσα από τη θεραπεία των αγγέλων. Και ο απλός ο άνθρωπος που έχει στοιχειώδη γνώση ή κατοίκηση, ακούγοντας τη λέξη άγγελος, αμέσως στο μυαλό του που πηγαίνει στους Αγίους Αγγέλους της Εκκλησίας μας. Έλα όμως που λέγω μια αγγελοθεραπεία δεν έχει καμία σχέση με τη δασκαλία περί Αγίων Αγγέλων της Εκκλησίας μας. Τι είναι η αγγελοθεραπεία? Η αγγελοθεραπεία των ημερών μας είναι ένα ακόμα αποκρυφιστικό φαινόμενο. Ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι παρούσα και μάλιστα αυξανόμενο σαν φαινόμενο και στην Ελλάδα. Πρέπει εξ υπαρχής να πούμε ότι ο όρος άγγελος στα πλαίσια της λεγόμενης αγγελοθεραπείας ως αποκρυφιστικής πρακτικής δεν έχει καμία σχέση με τη θεώρηση και τη νοηματοδότηση του όρου όπως αυτός γίνεται αποδεκτός από την Ορθόδοξη Χριστιανική μας πίστη. Η νοηματοδότηση του όρου άγγελος είναι άκρως αντιχριστιανική στην αγγελοθεραπεία. Στα ίδια πλαίσια, σε διάφορα έντυπα, βιβλία, άρθρα και ιστοσελίδες του χώρου, θα συναντήσουμε ονόματα εντός εισαγωγικών αγγέλων που έχουν σαφώς αποκρυφιστική προέλευση και προέρχονται συνήθως από την αποκρυφιστική παράδοση του Ιουδαϊσμού, την Καμπαλά. Τέτοια ονόματα υποτιθέμενων αγγέλων που συναντάμε σε αυτούς τους χώρους, σε βιβλία, σε διαδικτυακούς τόπους, σε άρθρα περί αγγελοθεραπείας, ακούστε ονόματα τώρα. Αζαρίλ, Αραλίμ, Αριήλ, Ζαριήλ, Κασμαράν, Μελεχίμ, Ρουχίλ, Κασιήλ, Ταλιαχάλ και άλλα.
Από πού προκύνουν αυτά τα ονόματα? Τι Άγγλοι είναι αυτοί? Τους ξέρουμε από την Αγία Γραφή ή δεν νομίζουμε? Δύο-τρία ονόματα αναφέρει η Αγία Γραφή. Αυτά τα ονόματα δεν είναι, είναι αντιπροσωπευτικά, δεν είναι τα μοναδικά που κυκλοφόρουν στον χώρο της κυκλοθεραπείας. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, υπάρχει κάτι πιο παράδοξο. Στον ίδιο χώρο, σε κάποια βιβλία αγγελοθεραπείας, συναντάμε και μια παράδοξη, έτσι, παράλογη θέση, ότι κάθε δημιούργημα πάνω στη γη, λόγου χάρη, τα λουλούδια, τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα, έχουν και αυτά ένα φύλακα άγγελο. Οι υποτιθέμενοι άγγελοι, στα πλαίσια της αγγελοθεραπείας, παρουσιάζονται ως αυθύπαρκτες οντότητες. Αυθύπαρκτες. Υπάρχουν ανεξαρτήτως του Θεού. Δεν είναι δημιουργήματα, είναι αυθύπαρκτες οντότητες. Που έχουν, εντός εισαγωγικών, θεραπευτική δύναμη. Που τη διοχετεύουν άλλοτε μέσω μεσαζόντων καναλιών. Εγώ, ο Χ Κύριος ή η Χ Κυρία, είμαι το κανάλι για να σου διοχετεύσω την ενέργεια του υποτιθέμενου αγγέλου Αραλίμ, ξέρω εγώ. Και άλλοτε απευθείας μέσω προσευχής αυτούς και την επίκληση της βοήθειάς τους. Τους συνιστάμε δηλαδή, μην κάνεις, μην προσεύχεσαι, μην διαβάζεις την προσευχή στο φύλακα άγγελο ή τον κανόνα στους ταξιάρχες, πήγαινε κάνε προσευχή στο Μελεχίμ. Αλλά για να θεραπευτείς και να έχεις βοήθεια, ή προσεύχεσαι απευθείας σε αυτόν τον Χ, τον υποτιθέμενο άγγελο, ή μέσω του καναλιού, μέσω του εκπροσώπου, μέσω του οργάνου του φανέρωση, αν είναι εξωσύμπαντη την κύριο οντότητα. Ο χώρος επίσης κάνει λόγο ότι κάποιοι από αυτούς τους αγγέλους είναι τι? Επανενσαρκωμένες οντότητες που έχουν ζήσει πολλές φορές και έχουν ξανασαρκωθεί. Από πνευματικά βασίλεια που μπορεί να έχουν ζήσει περισσότερες από μια φορά ως άνθρωποι. Αυτοί είναι άγγελοι, έτσι υποτίθεται. Και στα πλαίσια της αγγελοθεραπείας δεν απουσιάζουν αποκρυφιστικοί νεοεποχήτικοι όροι νοηματοδότησης και πρακτικής. Θα διαδούμε δηλαδή σε αυτά τα έντυπα και στο διαδίκτυο. Καρμική επίδραση, διαλογική επικοινωνία, μοιήσεις, συγνότητες, δονήσεις και άλλη ορολογία συναφή. Η αγγελοθεραπεία προϋποθέτει ότι ο άγγελος θεραπευτής ακτινοβολεί θεραπευτική ενέργεια, η οποία κατά περίπτωση έχει και συγκεκριμένο χρώμα. Ο ασθενής δεν έχει παρά να εμπιστευτεί και να απευθυνθεί για να ζητήσει τη βοήθεια κάποιου αγγέλου. Παραδείγματος χάρη, αν επικαλεστείς κατά αυτούς, ας πούμε, το ρουχίλ, μπορεί η ενέργεια να έχει χρώμα φωτός μοβ. Αν τον άλλο να έχει, ξέρω εγώ, εμπριμέ, να έχει μαύρο, ξέρω τι θα έχει. Τι διαπιστώνουμε για να ολοκληρώσουμε? Ότι και η λεγόμενη αγγελοθεραπεία σαν αποκρυφιστικό φαινόμενο δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά μια ακόμα μεθόδευση του όφεως, όπως και οι προηγούμενες, μπροστά στο πλήθος των προσφορών της υπεραγοράς που λέγεται αποκρυφισμός και νέα εποχή. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει πάντα υπόψη του μόνο ούτε τα ταρό, ούτε τόπους ενεργειακούς, ούτε αριθμολογία, ούτε αστρολογία, ούτε αγγελοθεραπεία. Έχει πάντα υπόψη μόνο πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας.